είσαι 86 χρονών. Και είσαι 76. Αλλά μην βλέπεις τα σπραμπαλιά και τα βάφη. Κοντά είμαστε εμείς, κοντά είμαστε. Ναι. 5 χρονάκια διαφορά. Για, τι κοντά, 5 χρόνια. Κοντά. Είμαστε, είσαστε κοντά. Γέννημα θερμοδόψφορη. Εδώ γεννηθήκατε, εδώ. Σε σπίτι, μέσα με. Στο σπίτι με πρακτική μαμή. Κάτσε να σε παίρνω κι εσένα. Να σα φέρω μια καρέκλα. Μια χαρά είμαστε. Μια καρέκλα. Θέλω να μου πείτε πώς θυμόσαστε τη σφούριν παλιά. Εγώ χωρίς φως δεν ήταν έτσι. Ναι, για πάμε. Δεν είχαμε ούτε φως. Το φως ήρθε το 67. Το 67 μας. Με λαμπίτσες. Δεν έχω καμία. Δεν πειράζει. Ήτανε λάμπες με πετρέλαιο. Δηλαδή φέρε μια καρέκλα. Δεν σας καρποφάνει αυτή η μετάβαση από το. Από το βέβαια. Μετά με το φως και αυτά φυσικά ήταν αλλιώς. Δεν είχαμε ψυγεία τότε. Ούτε ψυγεία, ούτε τηλεόραση. Δεν είχατε τίποτα. Τίποτα, αγάπη μου. Νωρίς υπέφταμε και αυτό που δεν σκάνανε. Δημητράκη, πάρτε και αυτά μέσα. Και οι παλιοί και που ναι. Κάνανε πολλά παιδιά, μέσα. Γιατί δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτανε νωρίς ή κάνανε τα σεξ τους. Δηλαδή η υπογεννητικότητα μου λες ότι φταίει το ρεύμα. Βέβαια. Η τηλεόραση, γιατί, η τηλεόραση. Η τηλεόραση περισσότερο, όχι το ρεύμα. Μια στιγμένα 11 παιδιά, άλλοι εδώ 10. Άλλοι 9. Άλλοι 13. Εγώ νομίζω, εγώ νομίζω ότι σας έβαλε το ρεύμα η Χούντα να βλέπετε τηλεόραση για να βλέπετε το πουλί της και να καμαρώνει και να λέει κάνουμε έργα και κόβουμε κορδέλες. Ναι. Ακριβώς. Τους δρόμους στα χωριά η Χούντα τους έκανε και το ρεύμα. Ούτε δρόμοι αυτοί είχαμε, ο χώμα ήταν, γιατί θυμάμαι εγώ, σας είπα, ήμουν της κατοχής παιδί. Και τρώγαμε τα. Τα χαρούπια. Όχι, έτσι μεγάλο. Όχι, τη κουκουνάρα που τρώγανε ένα που το είχε και το πετούσε ήταν εδώ, δεν ήταν δρόμοι έτσι. Και με χώμα και με τη βροχή λακκούβες. Μέσα πέφτανε οι κουκουνάρες. Σας είπα, δεν πήγαινα στο σχολείο και μάζευα τι κουκουνάρες αυτές και τρώγα. Εσύ που έχει γνωρίσει το πριν ναι. Και το τώρα, τι είναι πιο καλό, το πριν ή το τώρα? Να σας πω, ήμασταν πιο αγαπημένοι τότε. Ναι. Πηγαίναμε, ποσπερίζαμε τα βράδια σε ένα συγγενή μας. Τώρα κλεινόμαστε στο σπίτι με την τηλεόραση. Αν κράταγες κάτι καλό από το τότε, τι θα παίρνες μαζί σε αυτήν την εποχή? Τι να παίρναμε? Την καλοσύνη. Γιατί τώρα κοιτάζω ένας να βγάλει το μάτι τα λουλούδια. Δεν υπάρχει καλοσύνη λες σήμερα. Όχι, λίγοι είναι εκείνοι. Λίγοι είναι που την έχουνε. Παιδιά, πόσα έχετε εσείς, πόσα έχετε? Εγώ άκληρη αγάπη μου. Γιατί πήρα έναν άντρα, 16 χρονών με ραβωνιάσανε, στα 18 με παντρέψανε και ο άντρας που πήρα δεν έκανε παιδιά. Ήταν εστίαρχος. Δεν είναι κακό αυτό, δεν λέμε κακό. Έκανα όμως, για σας είπα, είμαστε αδερφάδες, είμαστε αγαπημένες. Βγήκε από το κρεβάτι της και με πήρε, γιατί εγώ μένα πάνω και είναι 19 σκάλια και δεν μπορώ τώρα να ανεβώ. Έχει μια κόρη πισαυρό και ανιψιά μου. Είναι απέναντι εδώ στο. Έχει πιάσει το νόημα τη ζωή και πάει κουραζιέρε. Καλά κάνει. Στην Ιταλία ήταν. Με μια κόρη πισαυρό, ένα άγγελο έχει. Την εγγονείται γιατί με λέει και εκείνο γιαγιά. Τα πάμε όλα, τα πάμε όλα, αλλά δεν μου είπε πώς σε λένε. Μαρία. Τ' άλλο. Πυροβολικού. Μαρία Πυροβολικού. Αλλά το γένος Μαρκάκης. Και το παρατσούκλι 25. 25 είναι. 25 είναι, έτσι μας ξέρουν. Ναι, πώς, εμένα με λένε Χρυσούλα. Χρυσούλα και το παρατσούκλι είναι, και είναι 25. 25, άκου τώρα, πρώτη φορά ήταν από τον παππού. Από τον παππού ήταν. 25 από πού βγήκε, ξέρετε. Από τον παππού μας. Πήγαινε με το καλάμι ο παππού στο ψάρεμα ναι. Από την από εκεί πλευρά. Τότε δεν ήταν ανεύτικα αυτά που πηγαίναν οι βάρκες. Και όταν κατέβαινε του λέγανε Κωνσταντή, έπιασε ψάρια 25. Την άλλη μέρα, Κωνσταντή, έπιασε ψάρια 25. Αυτό ήταν. Έχουν ωραία παρατσούκλια. Είναι ωραίο. Παρατσούκλια, να σας πω και κάτι άλλο ωραία παρατσούκλια. Για πες, το παρατσούκλια. Πες, δεν είναι κακό, είναι, έρχεται κιόλας εδώ ένα. Ποιος, είδατε τον Γαβλί εδώ. Τον πατέρα του. Έχουμε κι εμείς τσάμο. Εντάξει, αυτά θα τα κόψω βέβαια. Έχουμε κι εμείς τσάμο κάποιον που τον λέμε Πούτσα.
Κοίτα, το κακό είναι να δείξει τον άνθρωπο και ότι είναι αυτό το παρατσούκλι. Εμείς απλά λέμε απλά το παρατσούκλι. Έτσι, και εμά έτσι με τα παρατσούκλια μα βρίσκουν. Δεν λένε η Μαρία η Πυροβολικού ή η Χρυσούλα. Μαρία, εσύ έχει 200 στο χωριό. Είναι αυτό ακριβώς. Ενώ η Μαρία η Χρυσούλα του 25 είναι μοναδικέ. Καταρχάς, εγώ να πω ένα φυσάμο στο κανάλι στο YouTube να συστηθούμε. Και εγώ λέγω Μάριο Κωνσταντάρα. Μ' αρέσει να δημιουργώ βιντεάκια και μ' αρέσει να βρίσκω. Τέτοια. Θα το πάρω το μαγαζί μου, επιτρέπει να πω μέσα. Δεν μπες μέσα. Όχι, με τίποτα. Δεν μπαίνω, εντάξει. Το δέχομαι. Είναι που λες, είπαμε τα παρατσουκλιέ, ο Γκαβλής, ο Γαμάος, ο Μουνάς. Όχι, παιδί μου, νομίζαμε ότι τους είπες να μην έρθουν. Ωραία παρατσουκλιά. Ποιος ο Τάδες, ο... Το παιδί εδώ είναι από κάτω, λέει. Έχω μείνει άφωνος. Καλέ, καθίστε. Είναι πολύ ερωτικό. Κανένα φυσιολογικό παρατσούκλι δεν έχει. Είναι πολύ ερωτικό το νησί, μάλλον. Δεν σα είπα, δεν είχε φω τότε. Δεν είχε φω και το μυαλό σα εκεί, ε. Λοιπόν, σα ευχαριστώ. Κολάρα, ο δράκο. Έχω πάθει blackout. Δεν πολλά. Ναι, καμιά φορά όταν θες να σκεφτείς κάτι, δεν σου έρχεται. Και όταν αφήσεις θα τα θυμηθούμε όλα. Ναι, όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το γιουχάνο που είναι ο παππούς μου με τη γιαγιά μου. Πού? Μέσα στο μαγαζί. Να το πάρουμε. Ναι, καλέ. Είπε να μπείτε στο μαγαζί. Δεν είπε να μπορούμε να ρωτήσουμε εσύ. Έτσι, καμιά δυο ερωτήσεις για πες. Μου είπε ο παππούς μια φορά έμενα επάνω. Και καθόταν ο παππούς μου εκεί. Έλα, Μανολάκη. Όταν παντρευτήκα, σου είπα 16 χρόνια παραπονιάσανε, χωρίς να ξέρω. Όχι, παιδί μου, δεν καταλάβαμε. Και 18 με παντρέψανε. Γι' αυτό είπα προχτές μια κοπέλα εδώ που ότι με είχε πάρει και εκείνη μια συνέντευξη και λέω: το μόνο που θέλω να ερωτευτώ. Και το έδειξε μέχρι στοιχείο το γέλιο λέει που ρίξανε. Που είπα εγώ ότι τίποτα δεν θέλω στη ζωή μου τώρα να ερωτευτώ. Γιατί να δηλαδή, εμείς οι ηλικιωμένοι είμαστε καταδικασμένοι, δεν κατάλαβα. Να ερωτευτώ τώρα. Αμέ, γιατί. Λέτε. Ναι. Τώρα στα 86, είμαστε, βέβαια, αμέ, δικαιούμαστε. Αμέ. Να πάρω. Ωραία. Χείρες και οι δυο. Χειρέα. Χείρες γουρούνες το ίδιο. Πότε τον έχασες το σύζυγο. Το 9. Το... Το 9. Η κακιά αρρώστια. Καρδιά. Εμένα. Σε μισή αρτηρία ήτανε. Δεν μου λες τώρα. Σχεδόν 5 χρόνια. Γιατί δεν πεθαίνουν οι γυναίκες. Όχι. Από καρδιά και από εγκεφαλικό συχνά. Ναι. Γιατί. Ίσως... Αυτό γιατί... να το εύχεστε. Εγώ έχω την απάντηση. Για πέστε μας. Γιατί για να πεθάνεις από καρδιά και από εγκεφαλικό πρέπει να διαθέτεις και το όργανο. Δηλαδή να έχεις εγκέφαλο και καρδιά. Α, βέβαια. Ενώ εμείς δεν τα έχουμε. Μπράβο. Αυτό το λένε οι άντρες, οι κακοί. Οι ουσίες τώρα. Δηλαδή μ' άφησες άφωνα. Έτσι λένε. Πώς θα πεθάνεις από κάτι που... Το τερμάτισε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μας έβγαλε τελείως σαν διάλειο. Ο τίτλος του βίντεο είναι αυτό. Για να πεθάνεις από καρδιά και από εγκεφαλικό πρέπει να τα έχεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά.